Κοντά μας και ο προπονητής του Αετουνίσου, ο Σάκης ο Κουβεντάρης. Coach, σήμερα ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα σχετικά εύκολα κιόλας στον αγωνιστικό χώρο. Οι παίκτες σου έδωσαν τον καλύτερο τους αυτό και πήραν την είσοδο τους στους 8 δικυπέλλου. Τα συναισθήματά σου κοντά αυτά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μετά από πολλά 5-6 ατυχή αποτελέσματα που έχουμε στο ποτάσμα, ήρθε μια νίκη σχετικά εύκολα με μια ομάδα αλφα τοπικού που έχουμε τον ίδιο στόχο. Είμαι πολύ χαρούμενος όχι για την πρόκληση, αλλά για την νίκη. Σαν νίκη, γιατί θυμωρώ ποδόσφαιρο με 3 ωραία γκολ. Είμαι χαρούμενος για την εμφάνιση. Θα μας δώσει λίγο ψυχολογία και δύναμη για τα επόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος. Είδαμε κάποιες ελάχιστες αλλαγές σε σχέση με το πρωτάθλημα στην ενδεκάδα. Ακόμα ψάχνεις να ρολάρεις την ομάδα? Όχι, εγώ διπλωμάτιο για τον χώρο των Ακαδημιών. Αν παρατηρήσετε στο Αετούνισο αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ρόστερ 22 παιχτών, έχουν παίξει σχεδόν όλοι το ίδιο. Είμαι τη φιλοσοφία του στρασινικού πρέπει να παίζουν όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτου αν είσαι πολύ καλό ή λίγο χειρότερο, να παίρνουν όλε τι ευκαιρίε. Και τα παιχνίδια εκεί παίρνουν είναι ευκαιρία κάτι παιδιά να ανταμείβονται για του σκόπου που κάνουν στην προπόνηση και στα παιχνίδια που έρχονται και να συμμετέχουν. Η συνέχεια για το πρωτάθλημα, μια και μένετε καθελουμένοι στον ένα βαθμό. Είναι πολύ δύσκολη. Έχουμε τώρα ένα παιχνίδι με τη Μουσκετίτσα. Πρέπει να το κερδίσουμε οπωσδήποτε. Θέλω ότι φέτος είναι ένα πολύ καλό πρωτάθλημα στο αθλητικό. Θέλω να πιστεύω ότι το πρωτάθλημα είναι μεγάλο και στο τέλος θα χαμογελάσουμε έστω και δύσκολα να σωθεί αυτή η ομάδα, αυτή η παρέα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.